Το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα που επικρατεί διεθνώ για επενδύσει σε ορυκτά καύσιμα και την αρνητική συγκυρία μέσα στην οποία προσπαθεί να επιβιώσει η δραστηριότητα του πρίνου έρχεται να αναδείξει νέα ανακοίνωση του Διεθνού Οργανισμού Ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνού Οργανισμού, καμία επένδυση σε εξόριξη και εκμετάλλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα, αν είναι να διατηρηθεί ο στόχο των μηδενικών εκπομπών από το 2050, δεν πρέπει να γίνει. Οι κυβερνήσει οφείλουν να κλείσουν το χάσμα ανάμεσα στη ρητορική και την πραγμα... Ξεχάστε από τώρα κάθε σχέδιο εκμετάλλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα επισημαίνει ο οργανισμό. Ο δρόμο είναι στενό, αλλά ακόμη εφικτό και υπόσχεται τεράστια ωφέλη τόσο σε επίπεδο απασχόληση όσο και σε επίπεδο οικονομική ανάπτυξη ή υγεία. Ενώ η ουδετερότητα άνθρακα, δηλαδή ο τερματισμό τη εκπομπή αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα το οποία ο πλανήτη δεν μπορεί να απορροφήσει, σημαίνει ριζική αλλαγή του ενεργειακού τοπίου με την επιταχυνόμενη μείωση τη ζήτηση ορεικτών καυσίμων και την αύξηση των ανεώσιμων πηγών ενέργεια. Πέραν των προγραμμάτων που ξεκίνησαν ήδη το 2021, η πορεία προβλέπει ότι δεν θα υπάρξουν άλλα σημεία εξόριξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η ταχεία πτώση τη ζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω έρευνα και ότι δεν υπάρχει ανάγκη για το άνοιγμα κανενό νέου κοιτάσματο φυσικού αερίου και πετρελαίου πέραν όσων έχουν λάβει έγκριση. Για το 2050, ο οργανισμό προβλέπει ότι το 90% τη τεχνική ενέργεια θα προέρχεται από ανανεώσιμε πηγέ και μεγάλο μέρο του υπολείπου από την πυρηνική ενέργεια. Τα ορυκτά καύσιμα δεν θα παράγουν πλέον παρά το 1 πέμπτο μονάχα τη ενέργεια έναντι των 4 πέμπτων σήμερα. Η τοποθέτηση του κόσμου στην τροχιά αυτή απαιτεί ισχυρή δράση εκ μέρου των κυβερνήσεων με την υποστήριξή του από ακόμη πιο σημαντική διεθνή συνεργασία. Την ώρα που περί τα 785 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν ακόμη χωρί ηλεκτρικό ρεύμα. Τέλο, το σενάριο που διαμορφώνει την πορεία πω το 2050 βασίζεται εν μέρη σε τεχνολογίε που δεν είναι ακόμη διαθέσιμε.